Όμως υπάρχει και άλλο ένα δόγμα, το οποίο, προσέξτε τώρα τι γίνεται, δεν το αναφέρει η κυβέρνηση της Τουρκίας, αλλά η αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι χειρότερη από την κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή και ο Ιμάμογλου είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση, ναι, ναι. Για να εξηγήσουμε στους τηλεθετές μας για ποιο κόμμα μιλάμε. Μιλάμε για το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Μάλιστα. Όπου ο αντιπρόεδρος του αναφέρεται σε δύο δημοσιεύματα και τις καθημερινές και άλλων μέσων ενημέρωσης για θαλάσσιες έρευνες, σεισμικές έρευνες, αλλά και για κάποια περιβαλλοντικά πάρκα που θέλει να που σχεδιάζει η Ελλάδα στο Αιγαίο. Και έρχεται και υποστηρίζει ότι κάποιες από τις περιοχές μεταξύ της Μήλου και της Νησίρου που θέλει να κάνει η Ελλάδα, να έχει περιβαλλοντικά πάρκα, ήθος να βρίσκονται εντός της τουρκικής περιοχών τουρκικής δικαιοδοσίας, αναφέρει ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Μάλιστα. Βεβαίως. Δηλαδή, βεβαίως λέω, γιατί ξέρω τις θεωρίες τους. Γιατί αμφισβητούν τα νησιά, αμφισβητούν την κυριαρχία, αμφισβητούν θαλάσσιες περιοχές της δικαιοδοσίας της Ελλάδος. Υπάρχουν πολλές. Είναι ενιαίο δόγμα αυτό στην Τουρκία. Να το έχουμε υπόψη. Και χαρακτηριστικά, αν θέλετε να δούμε ένα απόσπασμα και μπορούμε να το διακόψουμε. Βεβαίως. Θα δούμε τώρα. Προχωράμε. Και λέει, σε συνέχεια των προαναφερόμενων μελετών, προβλέπεται να καλυφθεί μια περιοχή που θα ξεκινά από τα νότια της Χερσονήσου, της Πελοποννήσου έως τα νότια της Ρόδου. Είναι πολύ πιθανό ορισμένες από τις περιοχές που θα γίνουν οι έρευνες να συμπίπτουν με τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της Τουρκίας. Η Ελλάδα σχεδιάζει επίσης να ανακηρύξει δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Το ένα στο Ιόνιο Πέλαγος και το άλλο στο Αιγαίο. Ένα από τα σημεία που πρόκειται να κηρυχθεί θαλάσσιο πάρκο αποτελείται από 11 ομάδες νησιών και βραχονησίδων μεταξύ της Μήλου και της Νησίρου, που απέχει 16 χιλιόμετρα από την Τάτσα της Τουρκίας. Ναι. Είδαμε για πρώτη φορά τις προσπάθειες να ανοίξει ο δρόμος για να διεκδικήσει κυριαρχία στο Αιγαίο Πέλαγος η Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τις εν λόγω προσεγγίσεις που εστιάζονται από το περιβάλλον στο πλαίσιο του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Natura. Οι περιοχές και ζώνες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διάσωσης και ελέγχου και εναέρειας κυκλοφορίας ως γραμμή κυριαρχίας αποκαλύπτει το κατά πόσο ορθές είναι αυτές οι υποψίες μας. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να παρακολουθήσουμε στενά το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι νέες πρωτοβουλίες μπορεί να επίσης να αποτελούν και μέρος αυτού του σχεδίου. Δηλαδή, τι λέει, η Ελλάδα θέλει να κάνει έρευνες για σεισμικές έρευνες, αλλά και θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Με αυτόν τον σκοπό. Πρέπει να το παρακολουθήσει. Όταν η Τουρκία λέει. Γιατί πρέπει αυτό να είναι πρόστιμο, λέει. Έτσι, που κάνουν Έλληνες. Έτσι. Προσέξτε τι γίνεται. Να το παρακολουθήσουμε είναι. Μην γίνει αυτό. Δηλαδή, να μην το επιτρέψουμε. Γιατί άμα γίνει, βέβαια, σε κάποιες περιοχές. Τα νησιά. Προσέξτε, είναι οι βραχονησίδες γύρω από τα νησιά. Όλα αυτά οι Τούρκοι τα παρακολουθούν πολύ στενά. Και τα δημοσιεύματα τα παρακολουθούν πολύ στενά. Έρχεται η αντιπολίτευση και λέει στην κυβέρνηση, πρόσεχε. Γιατί πάει να γίνει κάτι τέτοιο. Δήθεν για περιβαλλοντικούς λόγους. Εγώ λέω αυτό. Αλλά σου λέει εκεί δεν θα μπορείς να ξανακουμπήσεις. Άμα γίνει. Χρειάζεται προσοχή. Εμένα μου προκάλεσε εντύπωση αυτή η δήλωση. Γιατί ξέρετε, όταν αρχίζει η αντιπολίτευση να λέει. Θα αρχίσει και το Υπουργείο Εξωτερικών να αρχίσει να ψάχνει και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Χρειάζεται μια προσοχή στο ζήτημα αυτό. Εγώ δεν λέω ότι έχουν δίκιο οι Ιάρκο, εγώ λέω ότι αρχίζουν και εστιάζουν την προσοχή τους σε αυτές τις περιοχές και στις σεισμικές έρευνες που θα γίνουν μέχρι και τη Ρόδο, αλλά και στα θαλάσσια πάρκα που σχεδιάζονται και δημοσιοποιήθηκαν από την Ελλάδα στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, από τη Μήλο μέχρι και την Ίσυρο, σε περιοχή κοντά στην Τουρκία, σου λέει, σε βραχονησίδες. Η Τουρκία και η αξιωματική της αντιπολίτευση και η κυβέρνηση αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε πολλά νησιά. Νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο. Και μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Επομένως, εκεί το μέτωπο, Μανώλη, είναι ενιαίο. Δεν είναι η κακή κυβέρνηση και καλή αντιπολίτευση ή άλλη αρχηγή κτλ. Εκεί το μέτωπο εναντίον της Ελλάδος είναι ενιαίο. Όλα τα κόμματα είναι στην ίδια γραμμή σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, Μανώλη. Βέβαια, ο Ιμάμογλου δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Δεν τον έχουμε ακούσει να τοποθετείται. Καλά, ο Ιμάμογλου αυτή τη στιγμή είναι επίσημα δήμαρχος. Έχει ακριβώς. Είναι νωρίς. Σωστά. Είναι νωρίς να. Αλλά για να καταλάβουμε πόσο δύσκολο ζήτημα είναι, πόσο δύσκολο είναι να επιλύσει ζητήματα ελληνοτουρκικών ζητημάτων, διαφορών να πω. Και η Κεφαλοκρηπίδα περιλαμβάνει πολλά θέματα, γι' αυτό μιλάω με τον πληθυντικό. Γι' αυτό και λέμε πολλές φορές, Μητσοτάκης και Ερντογάν, μακάρι να καταφέρουν να προχωρήσουν σε κάποια ζητήματα, διότι οτιδήποτε και να προσπαθήσεις να κάνεις στο Αιγαίο, πάντα προκύπτει ένα ζήτημα. Βλέπετε, ακόμα και θαλάσσιο πάρκο, σου λέει, τι γίνεται εκεί. Γιατί έχουν μείνει πολλά θέματα
κάτω από το χαλί. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζήτημα. Για έλα μαζί μας, Μανώλη, να πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Εδώ βλέπουμε ότι οι Τούρκοι έχουν τα πάντα στο μικροσκόπιο. Δηλαδή, ακόμα και οι περιβαλλοντικές κινήσεις που πάνε να κάνει η Ελλάδα μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Σου λέει εδώ πάνε να κάνουν κινήσεις και να μας αποκλείσουν. Σου λέει προσοχή. Και μάλιστα από την αντιπολίτευση. Ευθυστά την προσοχή στην κυβέρνηση. Λέει, πρόσταξε, οι κυβέρνηση πάνε να κάνουν με το πρόσχημα του θαλασσίου πάρκου και καλά αποκλεισμούς περιοχών που μπορεί να έχουμε και τουρκική δικαιοδοσία. Σου λέει, μεταξύ Μήλου, Νησίρου κλπ. Ακόμα και στο Ιόνιο. Αναφέρονται και στο Ιόνιο. Άρα θέλουν να πω ότι δεν περνάει τίποτα παρατηρητό στους Τούρκους. Παρακολουθούν τα πάντα. Και πάντοτε με την προκλητική δική τους ματιά. Μερικές φορές ξεφεύγουν βέβαια μερικά πράγματα. Ξεφεύγουν μερικά. Ναι. Παραδείγματι, όταν η Ελλάδα πέρασε τη δεκαετία του 90 στο πρόγραμμα Natura διάφορες περιοχές και νησίδες. Άνα την Ελλάδα, άνα το Αιγαίο, ως περιοχές όπου παίρνουν αποδημητικά πουλιά και όλα αυτά, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει την ελληνική κυριαρχία, οι Τούρκοι τότε κοιμόντουσαν. Για μένα είναι σαφές πάντως αυτό που λέτε. Περνάνε από το μικροσκόπιο οτιδήποτε. Τώρα αυτό που λένε τι είναι. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λένε, διότι περιλαμβάνει μια πολύ μεγάλη περιοχή. Από τη Μήλο ως την Ίσυρο, λένε. Από ό,τι έχω δει εγώ στις προτάσεις, δεν είναι όλη η περιοχή από τη Μήλο στην Ίσυρο. Είναι ορισμένα σημεία σε κάποιες περιοχές που γίνονται για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας, αλλιευτικών καταφυγίων κτλ. Από τη Μήλο στην Ίσυρο είναι το Μισό Αιγαίο. Ναι, πιάνει μια μεριά του Αιγαίου, από τη μία άκρη των Κυκλάδων ως τα Δωδεκάνησα. Ως και τα Δωδεκάνησα. Απλά, συγγνώμη κύριε καθηγητά, κύριε βουλευτά, η Τουρκία αυτό προσπαθεί να δείξει και με την αντιπολίτευσή της ότι. Για οτιδήποτε συμβαίνει στο Αιγαίο. Έχει λόγο. Μπορεί να μπαίνει μέσα, δηλαδή να διεκδικεί αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η πολιτική της Τουρκίας. Αυτό προσπαθεί να δείξει. Αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί ήθελα να καταλήξω, κύριε Κωστίδη. Ότι η Τουρκία με αυτό που κάνει επιβεβαιώνει την αντίληψη ότι το Αιγαίο είναι μια περίεργη θάλασσα. Είναι μια θάλασσα συγκυριαρχίας, στην οποία η Ελλάδα δεν μπορεί να ασκήσει κανένα δικαίωμα, διότι όλα εξαρτώνται από τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Mm-hmm. Είναι η ίδια λογική της γαλάζιας πατρίδας. Τη γαλάζια πατρίδα μπορεί να τη λέει ο Ερντογάν, αλλά την ενστερνίζεται απολύτως η αντιπολίτευση. Μάλιστα. Διάβαζα τώρα το Σαββατοκύριακο κάτι πολύ ενδιαφέροντα άρθρα σε σχέση με τον Ιμάμογλου. Τον βλέπουν ως τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος έρχεται επιτέλους με καλό πνεύμα έναντι ημών. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι ο Ιμάμογλου είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε πρωτομή του Ραούφ Ντενκτάς στο Δήμο στον οποίο ήταν δήμαρχος πριν από μερικά χρόνια. Σωστά. Είναι εκπρόσωπος του κόμματος και εκθιάζει κατά καιρούς. Είναι εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και εκθιάζει κατά καιρούς τον παλαιό αρχηγό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τον Ετσεβίτ, ο οποίος εισέβαλε στην Κύπρο. Ακριβώς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τη γραμμή της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία έχει εθνική στρατηγική. Με την άδεια σας όμως και με την άδεια του κυρίου Κωστίδη, να αναφερθώ σε ένα θέμα που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση την προηγούμενη εβδομάδα και πέρασε απαρατήρητο. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Οι δύο συνασπισμοί, το τότε σύμφωνο της Βαρσοβίας υπό τη Σοβιετική Ένωση και το ΝΑΤΟ, είχαν αποφασίσει να κατεβάσουν την ένταση και να υπογράψουν μια συμφωνία για έλεγχο των συμβατικών όπλων. Είναι η περίφημη συμφωνία CFE. Βάσει αυτής της συμφωνίας, οι χώρες των δύο συνασπισμών υποχρεούνται να δηλώνουν τις συμβατικές τους δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται στα εδάφη που βρίσκονται κοντά στις άλλες χώρες. Η συμφωνία αυτή εξακολουθεί να ισχύει. Η Τουρκία ανακοίνωσε ευνηδίως την προηγούμενη εβδομάδα ότι αποσύρεται από αυτή τη συμφωνία. Ναι, ναι. Μονομερός μπορεί να το κάνει. Μπορεί δηλαδή, να το κάνει. Μπορεί να το κάνει. Μονομερός. Πάντως, συγγνώμη για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου σε εισαγωγικά το λέω και σε λίγο. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky την Παρασκευή το βράδυ το είπαμε το ζήτημα. Ναι, αλλά ναι. Βεβαίως πολύ καλά κάνετε και το εξηγείτε και να μας αναλύσετε εσείς. Ο καθηγητής θα κάνει ανάλυση, Μανώλη. Δεν κάνει ειδήσεις ο καθηγητής εδώ. Μας πείτε την ανάλυση, τι σημαίνει αυτό. Πείτε αλίμονο, τα κύριε, απλά το λέω για την εργασία μου. Με τη Σία Κωσιόνη το είπαμε την Παρασκευή το βράδυ. Κάτι σημαίνει πάντως αυτό. Είναι σοβαρό πάντως. Δεν είναι απλή ιστορία αυτή. Προσέξτε. Η Τουρκία ούτως ή άλλως είχε αφαιρέσει ένα μεγάλο τμήμα του εδάφους της στην νοτιοανατολική Τουρκία από τον έλεγχο για τα συμβατικά όπλα. Δεν έλεγε τι είχε εκεί. Ναι, μάλιστα. Διότι ήταν περιοχές που δεν συνόρευαν με το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Ήταν δηλαδή περιοχές που συνόρευαν με το Ιράν, με το Ιράκ, με τη Συρία. Οπότε δεν έδινε λογαριασμό. Οπότε μάλιστα. Δεν έδινε λογαριασμό για εκεί.
Η αποφυγή να ενημερώνει για τις υπόλοιπες περιοχές περιλαμβάνει περιοχές που βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα, άρα βλέπουν προς τη Ρωσία, μάλιστα, και περιλαμβάνει περιοχές στο Αιγαίο που σχετίζονται με τη στρατιά του Αιγαίου. Εκεί αποσύρθηκε τώρα από αυτά. Έχει αποσυρθεί και πάβει να μας ενημερώνει για το τι έχει εκεί. Από την Παρασκευή και μετά πάβει να ενημερώνει για το τι έχει. Εμείς συνεχίζουμε να ενημερώνουμε. Αυτό λοιπόν σημαίνει τρία πράγματα. Κάποιος τη ζητάει το λόγο γι' αυτό, πρέπει όχι, είναι μονομερές δικαίωμα. Σε κάποιον αυτό είναι... Είναι μονομερές, δικαίωμα, αλλά δείχνει ότι έχει βεληνικές μεγάλης δυνάμειος, η οποία δεν ενδιαφέρεται να μπει σε κανόνες. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα το οποίο περνάει. Εμείς δηλαδή, ποιους άλλους ενημερώνουμε γι' αυτά? Υπάρχει ολόκληρο σύστημα στο οποίο ενημερώνουμε για τις συμβατικές δυνάμεις που έχουμε σε κάθε νησί. Μέχρι την Παρασκευή και η Τουρκία ενημερώνει. Αυτό μπορεί να σταματήσει? Σταμάτησε. Από την πλευρά μας λέω. Αν αποσυρθούμε, αν επιλέξουμε να αποσυρθούμε, που δεν νομίζω ότι είναι κάτι που σκεφτόμαστε. Και δεν συμφωνώ να μπούμε σε αυτή τη λογική. Αντιθέτως, η λογική είναι να πιέσουμε την Τουρκία να ξαναμπεί σε αυτό το πράγμα. Γιατί το έκανε αυτό, ξέρουμε. Λοιπόν, το ένα είναι, περνάει ένα μήνυμα. Εγώ με μεγάλη δύναμη δεν έχω όρεξη να σας ενημερώνω για το τι κάνω και το τι δεν κάνω. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία. Υπάρχουν οροφές στις συμβατικές δυνάμεις. Οι οροφές, παραδείγματι, στα τεθωρακισμένα είναι εξαιρετικά υψηλές. Αποκλείεται η Τουρκία να φοβάται τις οροφές σε αυτά τα τεθωρακισμένα. Εκτός εάν με τα νέα όπλα τα οποία φτιάχνονται, τύπου drone, τύπου τηλεκατευθυνόμενων και όλα αυτά, υπάρχει η προοπτική να ξεπεραστούν αυτές οι οροφές με χαμηλότερου βεληνικούς όπλα και η Τουρκία θέλει να τα κρύψει. Και το τρίτο σχετίζεται με τη στρατιά του Αιγαίου. Η στρατιά του Αιγαίου, η οποία ως τώρα η μοναδική δυνατότητα να ελέγχει τι γίνεται, γιατί είναι εκτός του ΝΑΤΟ. Η στρατιά του Αιγαίου είναι, έχει την έδρα της στη Σμύρνη και είναι από τα παράλια μέχρι τη Μερσίνα, μέχρι απέναντι από την Κύπρο. Και διαθέτει αποβατικά σκάφη. Δηλαδή, εκτός από ό,τι διαθέτει ένας στρατός, έχει μια μεγάλη δύναμη αποβατικών σκαφών που εδρεύουν σε διάφορα σημεία των παραλίων του Αιγαίου. Μάλιστα. Υπάρχει ένα ερώτημα βέβαια για τα αποβατικά σκάφη, σε τι κατάσταση είναι. Αλλά έχει έναν πολύ μεγάλο αριθμό. Είναι εκατοντάδες αποβατικά σκάφη. Κάπου το πάτε τώρα αυτό. Ναι, πού θα, πού θα κάνει η απόβαση δηλαδή η Τουρκία? Στην απέναντι ακτή. Γι' αυτό ρωτάω, γιατί για να έχεις αποβατικά στις ακτές σου. Απέναντι είναι κάποιος συγκεκριμένος, δεν είναι κάποιος άλλος. Έτσι μου φαίνεται. Γιατί κάνει και ασκήσεις απόβασης η Τουρκία. Ναι. Δεν ξέρω μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Απλά επειδή έχω τον καθηγητή απέναντί μου και όταν έχω έναν καθηγητή θέλω να κάνω ερωτήσεις. Σωστά. Δηλαδή, στο Αιγαίο, οποιοδήποτε θαλάσσιο πάρκο ή ανεμογεννήτρια ή οτιδήποτε άλλο θέλει να κάνει η Ελλάδα. Θα υπάρχει πάντα τέτοια συζήτηση? Εντός των χωρικών μας υδάτων δεν υπάρχει καμία συζήτηση. 6 μίλια. Μέχρι τα 6 μίλια. Από εκεί και πέρα έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα. Δεν έχουμε κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δεν ξέρουμε. Συγγνώμη. Αν την ξέρουμε. Ξέρουμε ποια είναι ή... Εμείς ξέρουμε ποια είναι. Αμφισβητείτε όμως... Αμφισβητείτε όμως ένα μεγάλο τμήμα της από την Τουρκία και υπάρχει και το επιπλέον πρόβλημα ότι η Τουρκία επικαλείται το πρακτικό της Βέρνης του 1976 και θεωρεί ότι στο Αιγαίο δεν μπορούμε πέραν των χωρικών υδάτων εννοείται να κάνουμε οτιδήποτε. Ακόμη και στο θερμαϊκό κόλπο σε περιοχή ανοιχτής θάλασσας σε γενικές γραμμές δεν κάνουμε. Επικαλείται ένα πρακτικό το οποίο όμως έχει πάψει να ισχύει, το έχουμε καταγγείλει από το 1987. Η Τουρκία όμως περνάει την αντίληψη ότι εγώ πρέπει να έχω άποψη για το τι συμβαίνει σε όλη την περιοχή. Αυτή είναι η λογική της επικυριαρχίας. Από την Ίσυρο μέχρι και τη Ρόδο. Ναι. Από την Ίσυρο μέχρι και τη Μήλο. Ακριβώς. Είναι η λογική της επικυριαρχίας και της γαλάζιας πατρίδας. Επανέρχομαι πάλι στη συνθήκη CFE σε σχέση με τα νησιά. Και τη στρατιά του Αιγαίου. Η στρατιά του Αιγαίου είναι εκτός νατοϊκών στρατηγίων. Είναι δηλαδή εθνική στρατιά. Η μοναδική πιθανότητα να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις δυνάμεις που βρίσκονται εκεί ήταν μέσω της συνθήκης CFE. Επομένως, αυτά τα τρία πράγματα μένουν για μένα πάνω στο τραπέζι. Να μας λογική μεγάλη δυνάμεως, εξαίρεση διότι μπορεί να θέλω να φτιάξω τηλεκατευθυνόμενα. Και δεν θέλω να ξέρεις. Και το τρίτο, δεν θέλω να ξέρεις τι γίνεται στη στρατιά του Αιγαίου. Να μας εμποδίσει μπορεί.
να μας συμπονήσει. Σε σχέση με αυτά τα περιβαλλοντικά πλάνα, τα Natura και ούτω καθεξής, μπορεί με έναν τρόπο να παρέμβει και να πει όχι, αυτό δεν θα γίνει εδώ. Εντός των χωρικών υδάτων δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει. Περιβαλλοντικό πάρκο πέραν των χωρικών υδάτων αυτή τη στιγμή δεν έχει κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Όσοι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς να κάνεις. Διότι τα κυριαρχικά σου δικαιώματα αφορούν μόνο στην υφαλοκρηπίδα. Ναι. Μπορείς να το κάνεις μόνο στις περιοχές εκείνες που έχεις κηρύξει ΑΟΣ, δηλαδή εντάξει, στο Ιόνιο και νοτιός της Κρήτης. Εκεί δεν ρωτάς κανέναν. Τώρα, κύριε Συρίγο, έχουμε και την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ναι. Εκεί πρέπει κάτι να ελπίζουμε, κάτι να περιμένουμε περαιτέρω από αυτό που ξέρουμε. Δηλαδή, η εμπέδωση του καλού κλίματος, εντάξει, είναι δεδομένη, την έχουμε. Δεν την είχαμε, την έχουμε βέβαια και μακάρι να συνεχιστεί. Υπάρχει κάποια προοπτική για κάτι περαιτέρω, τι βλέπετε εσείς? Αυτή τη στιγμή, όσο έχουν τα πράγματα, δεν υπάρχει ούτε τέτοια πληροφορία, ούτε τέτοια πιθανότητα. Αλλά μόνο και μόνο το καλό κλίμα αντικειμενικά είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε ποτέ ως τώρα, από το 1974 και μετά. Δηλαδή, έχουμε κλείσει πλέον 13 μήνες χωρίς παραβιάσεις και παραβάσεις. 13 μήνες. Χωρίς δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Από το 1974 και μετά ποτέ. Σας θυμίζω ότι για τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν προϋπόθεση για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις η τετράμινη διακοπή παραβιάσεων και παραβάσεων, η οποία δεν επιτεύχθηκε ποτέ. Μεταξύ 81 και 83 λέγαμε για 4 μήνες μας παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να συγκρατηθούν ούτε για 4 μήνες και έτσι ποτέ δεν έγιναν διαπραγματεύσεις μέχρι το 83, μετά διακόψαν μέχρι το 87 για άλλους λόγους. Εμείς για πρώτη φορά από το 1974 έχουμε για 13 μήνες ησυχία στο Αιγαίο. Εδώ αυτό που λέει ο κύριος Ερντογάν πόσο μπορεί να το εννοεί? Αυτό που περιγράφει ως τη δύση, το τέλος, την ολοκλήρωση του κύκλου του πολιτικού του βίου μετά την εκλογική ήττα, πόσο μπορεί να το εννοεί και κατά πόσο αυτό μπορεί να τον οδηγήσει στη λήψη ιστορικών αποφάσεων για να αφήσει παρακαταθήκη κτλ. Πόσο τον επηρεάσει όλο αυτό? Εδώ να πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτό που έγινε δεν ήταν νίκη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ήταν ήττα του Ερντογάν πρωτίστως. Το δεύτερο είναι ότι τα 4 χρόνια που έχει ακόμη ο Ερντογάν στην εξουσία, από πλευράς πολιτικού χρόνου, είναι αιώνες. Δηλαδή, έχουμε να δούμε πολλά πράγματα μπροστά μας. Ούτε ο Ερντογάν απειλείται από κανέναν. Ο δε Ιμάμογλου. Εκτός αν νιώθει ότι ξεθοριάζει σιγά σιγά. Τα 20 χρόνια δηλαδή έφεραν ένα πλήρωμα χρόνου που δεν αναστρέφεται. Ο Ερντογάν νομίζω ενδιαφέρεται, το ένα πρόβλημα του Ερντογάν είναι η υγεία του, κατά πόσον του επιτρέπει να συνεχίσει, και το δεύτερο η διασφάλιση της ασυλίας του όταν πάψει να είναι πρόεδρος, όταν φύγει από την εξουσία. Για αυτά τα να δύο μην θα ακουμπήσει τίποτα δηλαδή μετά. Ναι, πώς δεν θα τον ακουμπήσει τίποτα. Γι' αυτό το λόγο ακούω προσεκτικά κάποιους που σκέφτονται ότι μπορεί να θελήσει να βάλει κάποιο μέλος της οικογένειας. Μπορεί να δρομολογήσει, λέτε, ακόμα και αυτό. Δηλαδή να βάλει τον γαμπρό, να βάλει τον γιο, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτή μπορεί αυτό δεν να υπάρχει το περάσει. Υπάρχει διάδοχος ο οποίος να έχει πάρει περπατησιά μπροστά. Όσοι πέρανε περπατησιά, τους έχει πάει το κεφάλι. Ναι. Εντάξει, αντικειμενικά αυτή τη στιγμή ο Ιμάμογλου από τους αντιπάλους έχει ένα προβάδισμα. Είναι ο ισχυρός άντρας αυτή τη στιγμή μετά τον Ερντογάν. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Ναι, ισχυρό και αναγνωρίσιμο. Αλλά μέσα στο κόμμα του, το ΑΚΕΠΕ, κάποιος ο οποίος να κατέβει να τον αντικαταστήσει αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και γι' αυτό το λόγο ακούω προσεκτικά και αυτούς που λένε μπορεί να βάλει κάποιον μέσα από την οικογένειά του. Ο Ιμάμογλου έχει να αντιμετωπίσει και τον Δήμαρχο Άγκυρας, ο οποίος πήρε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Το διαβάζει. Πήρε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τον Ιμάμογλου, βέβαια σε μικρότερη λιγότερο λαμπερός. Ναι. Και μιλάει και στα εθνικιστικά στοιχεία της Τουρκίας, διότι βέβαια προέρχεται από αυτό το χώρο. Ναι. Δεν έχει εμφανιστεί βέβαια, δεν έχει κινηθεί, θέλω να πω, πάντως, πέρα από το ρόλο του εκεί στην Άγκυρα. Όχι, αλλά ενώ τίποτα δεν έχει κλείσει. Δείχνει χαρακτηριστικά ηγετικά. Είναι γεγονός. Αλλά ακόμη δεν έχει κλείσει τίποτα. Και στην προηγούμενη εκλογή ο Ιμάμογλου έδειχνε εκλογικά χαρακτηριστικά, ηγετικά χαρακτηριστικά. Αλλά φρόντισε ο Ερντογάν να το πετάξει απ' έξω με όλη αυτή τη δικαστική διαμάχη και του έκλεισε την πόρτα. Αυτά που λέμε εδώ εμείς οι Έλληνες για το πόσο Έλληνας είναι ο Ιμάμογλου, αν είναι κρυπτοχριστιανός, αν είχε παππούδες Έλληνες κτλ. Έχουν καμιά βάση. Είναι παραμύθια εδώ μεταξύ. Ο Ράμα, η μάνα του, είναι ελληνικής καταγωγής. Ο Αλβανός, λέτε. Ο Αλβανός πρωθυπουργός Ράμα είναι από το χωριό Βούνο της Χιμάρας. Μάλιστα. Η μάνα του. Η αδερφή του, η θεία του, η αδερφή της, έχει ελληνική ηθαγένεια. Και ο πρώτος του ξάδερφος έχουν ελληνική ηθαγένεια.
ως άνθρωποι οι οποίοι κατάγονται από Έλληνες. Μάλιστα. Είναι ως ομογενείς έχουν ελληνική ηθαγένεια. Όχι ως αλλογενείς που ήρθαν στην Ελλάδα. Επομένως, όλα αυτά τα ακούω, ξέρετε, έχει ελληνική καταγωγή και τα λοιπά. Πολλές φορές αυτό οδηγεί σε γενιτσαρισμό. Πρέπει να δείξεις δύο φορές περισσότερο ότι είσαι σωστός Τούρκος. Σωστό. Στην Τουρκία, μην ξεχνούμε ότι στην περιοχή του Πόντου έγινε μια μεγάλη επιχείρηση από την Τουρκία εξισλαμισμού των ντόπιων κατοίκων, η οποία κράτησε αιώνες. Έχουν παραμείνει ακόμη νησίδες που μιλάνε την ελληνική γλώσσα και έχουν ανάμνηση της ελληνικής τους καταγωγής. Όταν έχουν ανάμνηση, είναι δακτυλοδεικτούμενοι. Και αυτό τους δημιουργεί ένα επιπρόσθετο βάρος. Ο Ιμάμογλου, όπως σας είπα. Να αποδείξουν κάτι άλλο. Ναι, ο Ιμάμογλου έχει πολύ στενές σχέσεις με τους Τουρκοκυπρίους και υποστηρίζει όλο αυτό το μόρφωμα του ψευδοκράτους, τον Τενκτάς. Μα είπαμε και την πολιτική του καταγωγή, έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Μανώλη, μια κουβέντα τελευταία, Μανώλη μου, ναι, έλα. Ναι, απλά επειδή αναφερθήκατε στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ναι, ναι. Και επειδή σε πολλά που ακούγονται στην Ελλάδα, ακούγονται εδώ και τα λοιπά, είναι όταν πετρέλαια στο Αιγαίο, 500 δις, 1-3, πολλά ακούγονται. Ναι. Όπως βλέπετε όμως, το μέλλον είναι οι ανεμογεννήτριες, τα ηλιακά πάρκα και οτιδήποτε άλλο. Ακόμη και να δημιουργήσει τέτοια αιωλικά πάρκα σε θαλάσσιες περιοχές, πρέπει να έχει καθοριστεί η υφαλοκρηπίδα. Έτσι. Και βεβαίως και ενδεχομένως κάποια άλλα ζητήματα, και βεβαίως και κάποια άλλα ζητήματα που η Τουρκία θέτει, αλλά η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει τα ζητήματά της. Άρα, Μητσοτάκης και Ερντογάν, αν καταφέρουν έστω σε κάποια σημεία του Αιγαίου να καταλήξουν κάπου, αν τα καταφέρουν ποτέ, Ελλάδα και Τουρκία εννοώ, αλλά τώρα επειδή είναι συγγεσία ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν, αναφέρομαι σε αυτούς, θα είναι ένα κέρδος για όλους. Δεν θα είναι ιστορική. Δεν μπορεί να γίνει ούτε καν θαλάσσιο πάρκο. Λοιπόν, το μέλλον της ενέργειας είναι στη θάλασσα. Είναι οι θαλάσσιες ανεμογεννήτριες. Οι θαλάσσιες ανεμογεννήτριες έχουν ένα πλεονέκτημα ότι δεν δημιουργούν οπτική όχληση, όπως δημιουργούν σε κορφές βουνών. Για να μην δημιουργούν οπτική όχληση, μέσα. Πρέπει να είναι βαθιά μέσα στη θάλασσα. Αν είναι κοντά, αλλά ο κόσμος από τους κατοίκους. Επίσης, ναι, δεν μπορείς να βλέπεις να περιβάλλεται το νησί ολόκληρο από ένα δάσος από ανεμογεννήτριες, γιατί επειδή είναι θαλάσσιες, δεν έχουν πολύ μεγάλο ύψος και έτσι έχουν είναι σε πολύ μεγάλη έκταση. Δηλαδή μπορούν να μπουν 500 ή 600. Το μεγάλο αιωλικό πεδίο στο Αιγαίο ξεκινάει από τα Δαρδανέλια, πηγαίνει ανάμεσα στις ανατολικές Κυκλάδες, Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και καταλήγει και στα Δωδεκάνησα και καταλήγει στην Κάρπαθο. Εκεί λοιπόν είναι το κρίσιμο. Αυτό είναι το επίδικο. Αυτό είναι το επίδικο σημείο. Θεωρητικώς βρίσκεται εκτός των περιοχών διεκδικήσεως της Τουρκίας τα περισσότερα σημεία. Αλλά είπαμε ότι η Τουρκία λειτουργεί με τη λογική του πρακτικού της Βέρνης του 1976. Δεν πρέπει να κάνετε τίποτα στο Αιγαίο. Χωρίς εμένα, μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Εμένα.